Γεια σας παιδιά, εδώ έχουμε ένα κρανάκι, το είχαμε έτσι πρόχειρο, λίγο παλιό είναι αυτό, το είχαμε κάπου φυλαμένο και σκεφτήκαμε να το κάνουμε εδώ, να το βάψουμε για το τριαράκι μας. Διότι θέμε να, όπως να το κάνουμε, για το φίλο μου το Δημήτρη, θα το κάνω εγώ δώρο. Αν δεν έχει το ασορτή κρανάκι, έτσι δεν πάει και όμορφα με το τέτοιο μηχανάκι. Λοιπόν, να σας πω τώρα, δεν έχω κάποιο σχέδιο στο μυαλό μου. Το πιο πιθανό είναι να το βάλω εδώ τις δύο κλασικές γραμμούλες. Κόκκινο θα βαφτεί βέβαια στο χρώμα του C50 μας. Μου έχει περισσέψει χρώμα. Έχω και μονή και διπλής το συγκεκριμένο χρώμα. Οπότε θα το βάψουμε με το ίδιο χρώμα, μάλλον δύο γραμμούλες κατά μήκος, κανένα φτεράκι της Honda δεξιά αριστερά στο πλάι μάλλον, και ένα C50, ίσως κάπως έτσι το σκέφτομαι. Τώρα αυτά εδώ δεν μου αρέσουν που κάνει στο κράνος, και πιθανόν να τους βάλουμε λίγο στόκο να τα καλύψουμε με λίγο στοκάκι. Αυτά για να στρώσει και πιο ωραία μετά, να γίνει και πιο ομοιόμορφο. Αυτά παιδιά, οπότε θα δούμε και τη διαδικασία σε γρήγορη κίνηση. Θα το τρίψουμε κανονικά, θα σταρώσουμε. Έτσι, λοιπόν, τα λέμε επί το έργο. Ξεκινάμε παιδιά τη διαδικασία μας για το κρανάκι. Θα το τρίψουμε το τριβείο μας. Στην αρχή και μετά... Και μετά η γνωστή διαδικασία με τα γυαλό χαρτά μας, με 400 νερού, με τα στάρι κανονικά όλα, με τα χρώμα. Οπότε ξεκινάμε. Thank you.
Λοιπόν, παιδιά, συνέχεια με το κρανάκι μας. Να σας πω τι έχω κάνει μέχρι τώρα. Αυτά που έχω κάνει μέχρι τώρα στο βιντεάκι που έχουμε δει. Το έχουμε τρίψει με το τριβιάκι μας. Μετά με ένα 400 νερού. Για να μαλακώσουν, να μην έχει βαθιές γρατζουνιές. Έχουμε περάσει με ένα αστάρι. Έχουμε τρίψει το αστάρι με ένα χίλια νερού. Έχω περάσει τώρα μια λευκή βάση και ετοιμάζομαι να κάνω τις γραμμές και τα σχέδια. Θα βάλω αυτή την ταινία 3 χιλιοστών στη μέση και θα βάλω μετά δεξιά-αριστερά. Δυστυχώς μου έχει τελειώσει η φαρδιά, θα βάλω τη μοναδική ταινία. Θα το δούμε τώρα πώς θα το κάνω. Και έχω βγάλει και κάποια αυτοκόλλητα με το σήμα της Honda. Οπότε θα τα βάλω αυτά, θα περάσω μετά, θα βάψω με κόκκινο. Το χρώμα που μου έχει μείνει από το τριαράκι. Και θα τα βγάλω αυτά. Και θα μείνει από κάτω η λευκή βάση που έχουμε βάψει. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Η μπλε ταινία τη βγάζουμε. Είναι σαν οδηγός για να μπουν δεξιά-αριστερά οι άλλες γραμμές. Θα βάλουμε και το αυτοκόλλητο στο πλάι. Θα δω τώρα που ταιριάζει για να το βάλω. Και θα βάψουμε μετά από πάνω με κόκκινο χρώμα. Οπότε τα λέμε σε λίγο. Τελικά αποφάσισα να μην το φτιάξω σε αυτό το κράνος το σχέδιο. Επειδή έχει κάποια... Εδώ αν δείτε... Από κοντά, αυτά δεν μου πολύ αρέσουν και πρέπει να το βάλουμε στόκο για να το φτιάξουμε. Θα το κάνω σε ένα άλλο το οποίο είναι τελείως στρογγυλό, δεν έχει τέτοια πλαστικά. Οπότε δεν θα βάλω το σήμα της κόλλας για να μην το χαλάσω. Μιας και έχω βάλει το χρώμα στον πιστόλι θα ρίξω να το δούμε και συνεχίζουμε με το άλλο κράνος.
Λοιπόν, το κοκκινίζουμε, τραβάμε τις ταινίες και μένει από κάτω η άσπρη βάση. Συνεχίζουμε με το άλλο κράνος, ακριβώς ίδια διαδικασία. Λοιπόν, παιδιά, συνεχίζουμε το κρανάκι μας. Βλέπετε ότι του πρόσθεσα και λίγες φλόγες για να αποκτήσει λίγο πιο ενδιαφέρον, επειδή ήταν και άδειο μπροστά. Να του δώσουμε έτσι λίγη ένταση και λίγο ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε να το ρίξουμε το βερνίκι. Θα ρίξουμε με το καινούριο μας πιστόλι. Θα το δουλέψουμε στα 2 bar πίεση. Λίγο πιο κάτω από τα 2 bar μάλλον. Τέρμα ανοιχτή η βεντάλια του, τέρμα ανοιχτή και ποσότητα στα 2/3. Απόσταση από το αντικείμενο γύρω στους 10-12 πόντους που βάφουμε έτσι. Θα δουλέψουμε το βερνίκι της body. Body Vernici 3x1 με το σκληρητή του και και ένα 10% διαλυτικό. Πάμε να δούμε.
Γεια σας παιδιά, έτοιμο το κρανάκι μας εδώ του φίλου μας του Δημήτρη με τη σούπερ πάπια. Έτσι μιας δεν είχαμε και πάρα πολύ δουλειά και είχαμε και έχουμε περίθευμα στο κράνι. Και έχουμε περίθευμα σε κράνη. Το φτιάξαμε έτσι να το κάνουμε δωράκι. Αυτό είναι ένα κινέζικο κράνος. Το έχω πάρει από τους Κινέζους. 12-13 ευρώ. Καλό είναι να μην φοράμε τέτοια κράνη στον δρόμο. Άμα το πιέσετε λίγο με το χέρι θα δείτε ότι τα πλαστικά του παναθρουλήσουν. Καλύτερα να δώσουμε άλλα 30-40 ευρώ να πάρουμε κάτι πιο σοβαρό, ας πούμε, να το φοράμε. Εντάξει, θα μου πείτε το τίποτα. Εντάξει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ απλώς το φτιάξα για διακοσμητικούς λόγους μόνο. Έτσι, να το βάλει κάπου έτσι σε μια γωνία στο σπίτι του, έτσι να φαίνεται. Του έκανα και κάποιες φλόγησε εδώ πάνω. Μου φάνηκε λίγο άδειο και είπα να του δώσω λίγο ένταση. Μπορούσα να το γεμίσω με κίτρινο ή κόκκινο ή πορτοκαλί, ας πούμε, αλλά δεν ήθελα να μπλέξω έτσι πολλά χρώματα. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Ελπίζω να σας... Να το δούμε και από χαμηλά. Ελπίζω να σας αρέσει. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Τσάου.